Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των κατολισθήσεων στην περιοχή του Σταλού στα Χανιά. Μετά την υποχώρηση ολόκληρης πλαγιάς στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου στις αρχές Ιανουαρίου, το σκηνικό επαναλαμβάνεται αυτή τη φορά στον κάτω Σταλό, στην Οδό Μαλινδρέτου, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο διερχόμενους οδηγούς, αλλά και ανθρώπινες ζωές. Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες, οι οποίες βρίσκονται πάνω σε ένα λόφο, ο οποίος καταραίει. Ο αύλιος χώρος και η πισίνα αυτής της κατοικίας βρίσκονται ακριβώς πάνω στο λόφο. Στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων και ο ίδιος ο δήμαρχος που βρέθηκαν στο σημείο τόνισαν ότι με τη συνέχιση των βροχοπτώσεων είναι πολύ πιθανή μια νέα υποχώρηση πιο εκτεταμένη. Θα επιμείνουμε σε αυτό, διότι εδώ υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για τις ζωές των ανθρώπων. Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα καταρρεύσει το υπόλοιπο τμήμα. Το πρωί συνεργείο του ΔΕΔΙ έκλειθηκε να προχωρήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης εξαιτίας μιας πιθανής πτώσης των καλωδίων. Και ακριβώς στη γωνία που ξεκινάει το φαινόμενο αυτό είναι η κολόνα του πελάτου. Και έπρεπε εμείς να έρθουμε να κόψουμε τον τρόμο και πράγμα που κάναμε. Γιατί πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από το σημείο αυτό η κολόνα. Υπάρχει κίνδυνο. Υπάρχει κίνδυνο, βέβαια. Αυτό θα καταλήξει τον δρόμο με απρόβλεπτες συνέπειες. Για ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών να παρέμβει και στις δύο περιοχές του Σταλού επί της Εθνικής Οδού Χανίων Κισάμου και εντός του οικισμού, μιλάει η Δημοτική Αρχή, χαρακτηρίζοντας ως εξαιρετικά επίγουσα την ανάγκη αποκατάστασης. Τώρα θα ετοιμάσουμε ένα έγγραφο από τον Δήμο Χανίων προς τους αρμόδιους φορείς που θα είναι η Περιφέρεια, που θα είναι το αρμόδιο Υπουργείο το ΥΠΕΧΟΔΕ, για να τους επισημάνουμε την υποχρέωσή τους να κατασκευαστεί αυτό το έργο μαζί με το άλλο κομμάτι που έχει καταρρεύσει από τη μεριά της Εθνικής Οδού, η οποία παραμένει κλειστή. Κλειστή παραμένει και η οδός Μαλινδρέτου στον κάτω Σταλό μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Χανίων.